Τώρα, εδώ στη Μπάρνηθα βλέπουμε και τα αγριογούρνα τα οποία κατέβηκαν εδώ πέρα. Στην περιοχή ένα κοπάδι έτσι, κάνει τη βόλτα του εδώ πέρα. Κοίταξε, ήρθε μάλλον να μας δείτε τα φώτα και ήρθε. Είναι μικρά προφανώς, είναι τα αγριογούρνα τα μικρά από το κοπάδι, κατεβαίνουν για φαγητό και κοιτάξτε τώρα, είδαν τα φώτα και δεν αγριεύονται. Πάνε δίπλα στο συνεργείο, δίπλα στη μέρα, ψάχνουν για τροφή τώρα. Κοίταξε, και τρώνε. Ναι. Και τρώνε εκεί, έχουν βάλει, ο Δήμος έχει βάλει τροφή για τα σκυλιά και βλέπω ότι πηγαίνουν και τρώνε τώρα τα καημένα, κατέβηκαν για φαγητό και τροφή λόγω του κρύου. Να πούμε επίσης ότι εδώ στην Μπάρνηθα έχει η περιφέρεια Αττικής έχει βάλει και το ένα από τα θηρία εκχιονισμού, τα καινούργια, τα υπερσύγχρονα, τα οποία η Περιφέρεια Αττικής έχει βάλει εδώ πέρα. Το ένα έχει τοποθετηθεί στην Μπάρνηθα από προχθές, ενώ το άλλο κάνει περιπολίες ανάλογα με το πού θα πέσει το πολύ χιόνι. Βλέπουμε εδώ με τις, είναι το ειδικό όχημα το υπερσύγχρονο με τις ερπίστριες. Έτσι, ναι. Ακριβώς. Ευτυχώς με τις γιατί το είχαμε μια έννοια τόση ώρα που μετέδιδες που έφυγαν τα αγριογούρουνα. Ο Νεκτάριος, ο σκηνοθέτης μας λέει: εγώ θα είχα φύγει το μικρόφωνο και θα είχα φύγει. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Τώρα είναι ένα άγριο ζώο. Μπορεί να μην έχει κακές προθέσεις, αλλά είναι τώρα ένα άγριο ζώο. Δίπλα στον άνθρωπο υπήρχε μια ανησυχία. Ευτυχώς φύγανε, Μαρία μου. Συνεχίζουμε κανονικά τη μετάδοση. Ένα λοιπόν από τα νέα οχήματα με τις ερπίστριες. Αν χρειαστεί να παρέμβει τις επόμενες ώρες, αν υπάρχει πρόβλημα σε κάποιο δρόμο. Ακριβώς το οποίο, όπως μας τόνισε η περιφέρεια, είναι ειδικό, μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες τις καιρικές συνθήκες και είναι κυρίως ειδικό και ιδανικό για σε περιπτώσεις απεγκλωβισμού ανθρώπων, το οποίο μπορεί, ας πούμε, να, εδώ, το αγριογούρουνο τρέχει. Άντε πάλι, δεν το πάθαμε σήμερα. Σε περιπτώσεις απεγκλωβισμού, ναι. Με τις ερπίστες είναι ειδικά για όλες τις περιπτώσεις. Γι' αυτό και η Περιφέρεια Αττικής το έχει τοποθετήσει εδώ ακριβώς στο τελεφερίξ, στο ύψος του τελεφερίξ στην Μπάρνηθα για οτιδήποτε τύχει. Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μπείτε μέσα στο αυτοκίνητο και απομακρυνθείτε σιγά-σιγά. Είναι οι πρώτες εικόνες λοιπόν Μπάρνηθα αυτή την ώρα. Δεν χιονίζει, αλλά έχει πολύ κρύο, μείον 2 βαθμούς όπως μας είπε η Μαρία. Βγήκαν και τα αγριογουρουνάκια σιγά σιγά να βρουν κάτι να φάνε. Αυτά είναι τα νέα οχήματα της περιφέρειας, αν χρειαστεί να παρέμβουν σε κάποιο σημείο. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα, ζεστές καλημέρες.